Παγκοσμίως μπορείτε να τα αποκλείσετε όμως επιστημονικά. Αυτή η άποψη. Παίζουμε με την υγεία των ασθενών και η υγεία δεν είναι μόνο συμφωνώ ο καρκίνος. Η υγεία είναι και η ψυχολογία. Συμφωνώ μαζί σας. Όταν κάποια γυναίκα έχει ένα τέτοιο ένθεμα το οποίο έχει πάθει ρήξη και υπάρχει διαρροή στο σώμα της, με όλα αυτά που ακούει, δεν είναι φυσικό να φοβηθεί. Ασφαλώς. Δεν είναι φυσικό να πιστέψει όλα αυτά που ακούει. Θα βάλω μια άλλη γιατί έχω μια κυρία στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ορίστε, σας ακούμε. Εγώ είχα πάει το 2009 σε γιατρό για προσθετική στο στήθος. Ναι. Όταν πήγα στην πρώτη επίσκεψη, συζητήθηκε το τι μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και δοκιμάσαμε διαφορετικά μεγέθη σιλικόνης που θα ταιριάζε με το κορμί μου. Ναι. Δεν μου είπε ποτέ ο γιατρός ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες σιλικόνης α, β, γ, άλλες ήταν πιο ακριβές, άλλες ήταν πιο φθηνές. Πότε πληροφορηθήκατε ότι έχουν προβλήματα τα ενθέματα που χρησιμοποιήθηκαν πάνω σας, κυρία μου? Προσέγγισα εγώ τον γιατρόν πριν 1,5 εβδομάδα. Πριν 1,5 εβδομάδα. Αρχικά είπε μου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά ενημερώθηκα μέσω της εφημερίδας ότι τα εγκυτεύματα που είχα βάλει εγώ έχουν πρόβλημα και πήγα να πάρω τον γιατρό τηλέφωνο. Ήβρα μήνυμα στο κινητό μου ότι θα διερευνήσει περαιτέρω το θέμα της σιλικόνης που είχα βάλει εγώ και θα επικοινωνούσε μαζί μου τη Δευτέρα. Επικοινώνησε εγώ με το Γενικό Νοσοκομείο και έδωσα τα στοιχεία μου. Μου είπαν ότι πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η σιλικόνη. Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε να πάω να κάνω υπέρηχο, να δούμε ότι όλα είναι εντάξει με τη σιλικόνη. Τη Δευτέρα με πήρε τηλέφωνο και πήγα, επισκέφτηκα τον γιατρό, μιλήσαμε την Τρίτη, πήγα για το ultrasound την ναι. Τετάρτη. Όλα ήταν εντάξει. Όταν τον πήρα τηλέφωνο τον γιατρό να του πω ότι είναι όλα εντάξει, του είπα αν ήμουν αγόρι σου τι θα έκανες. Και απάντησε αυτός ότι θα αφαιρούσε αμέσως, γιατί αν υπήρχε περίπτωση να σπάσουν επάνω μου, τότε δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε αμέσως. Θα πρέπει να περιμέναμε ένα χρονικό διάστημα. Εμένα το τι με απασχολεί τώρα είναι τα έξοδα αυτή. Πόσα θα στοιχίσει η αντικατάστασή τους? Μου είπε ένα περίπου 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό συμπεριλαμβάνει χειρουργείων, αναισθησιολόγο και να αγοράσω εγώ ξανά άλλα εμφυτεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφω πίσω για να δούμε ξανά το θέμα που ανοίξαμε σήμερα. Συνεπώς, ακούσαμε κιόλας μαρτυρία συγκεκριμένης κυρίας, η οποία δεν είχε την ενημέρωση που θα έπρεπε. Κυρία Κουλέρ μου, προκύπτουν διάφορα ζητήματα τώρα για το πώς ασκείται η ιατρική. Υποψιάζομαι ότι υπάρχει και ένας κώδικας, έτσι, ο οποίος θα έπρεπε να περιγράφει για το πώς χειριζόμαστε ένα ασθενή. Φυσικά, θα έπρεπε να υπάρχει ένας κώδικας και ανάλογα, επειδή πλέον γίνεται υποκειμενικός στον καθέναν υπάρχει ένας υποκειμενικός κώδικας. Εκείνον το οποίο είναι πραγματικότητα είναι ότι κάθε γυναίκα πρέπει να ενημερώνεται για το τι είδους επέμβαση θα κάνει, τι είδους ενθέματα υπάρχουν και τι μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτήν, όπως να ενημερώνεται για όλες τις πιθανές υποπλοκές και να είναι ενήμερη, να υπογράφει και να αποδέχεται. Σιγά σιγά μπορούμε να δίδουμε ξεκάθαρη απάντηση σε αυτές τις κυρίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογό σας, εάν θα πρέπει άμεσα να τις αντικαταστήσουν. Γιατί η Γαλλία, ας πούμε, τις αντικαθιστά? Η τακτική την οποία ακολουθούμε εμείς, αλλά και η Γαλλία και η Αγγλία και άλλες χώρες η μία μετά την άλλη, είναι η εξής. Επειδή δεν υπάρχει σαφή συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού. Ούτε όμως και αποκλεισμός. Ναι, αλλά δεν δείχνει να υπάρχει αυξημένο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα των συγκεκριμένων σιλικόνων. Έτσι, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν υπάρχει οδηγία αφαιρέστε τις σιλικόνες. Υπάρχει όμως η οδηγία οι γυναίκες οι οποίες έχουν αυτές τις σιλικόνες να είναι υπό παρακολούθηση. Ένας δηλαδή οργανισμός ο οποίος βρέθηκε να έχει αυτό το ένθεμα, όπως περιγράψαμε. Έχει φτηνό περίβλημα και βιομηχανική σιλικόνη. Σπάει το περίβλημα.
διαχέεται, χύνεται στον οργανισμό η συγκεκριμένη σιλικόνη. Τι προβλήματα δημιουργούνται? Αυτό το οποίο μπορεί να πάθουν αυτές οι σιλικόνες είναι αυτό το πρόβλημα τους, η ρήξη. Ο οργανισμός τι θα πάθει? Ο οργανισμός έχει βρεθεί ότι κάψιμο. Μετά τη ρήξη της σιλικόνης κάνει χρόνια φλεγμονή. Κάνει φλεγμονή. Και κάψιμο. Η κάψα είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στη σιλικόνη. Περιχαρακώνει τη σιλικόνη. Και έτσι όταν σπάσει η σιλικόνη, συνήθως μένει εκεί. Δεν πηγαίνει σε άλλα μέρη του σώματος επειδή υπάρχει αυτή η κάψα του οργανισμού. Η κάψα δεν είναι αποτέλεσμα της ρήξης της σιλικόνης. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει συσχέτιση άμεση της συγκεκριμένης σιλικόνης που έχει χυθεί στον οργανισμό με την εμφάνιση του όποιου καρκίνου. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό που λέει η κυρία. Όχι, δεν υπάρχει. Υπογραμμίζω γι' αυτό. Ότι διαχέεται στον οργανισμό πρέπει να αποκλειστεί. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει η κυρία Κουλέρμου, ότι πέρα από αυτό το οποίο. Άρα μένει εκεί στο στήθος, μου λέει. Μένει εκεί και γι' αυτό και οι περιπτώσεις που έχουν. Δεν διαχέεται μέσα στον οργανισμό. Γι' αυτό και οι περιπτώσεις. Είναι καθησυχαστικό το και αυτό, βέβαια. Δεν είναι καθησυχαστικό το και αυτό. Όχι, όχι. Εξηγούμε. Αλίμονο. Εξηγούμε τη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε έναν μαστόν ο οποίος έχει χειρουργηθεί για καρκίνο. Οπωσδήποτε. Είναι βεβαρημένη ήδη η περιοχή. Το πρόβλημα της σιλικόνης αυτής είναι ότι φαίνεται να έχει αυξημένες πιθανότητες ρήξης. Επίσης κάνει και έναν άλλο φαινόμενο και να μην κάνει ρήξη. Έχει το φαινόμενο του oozing. Ωραία. Δηλαδή βγαίνουν από τους σπόρους η σιλικόνη. Και είναι αυτή η χρόνια φλεγμονή την οποία προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος που πήρε την επιστολή από τον πλαστικό χειρουργό τον Ιούνιο είναι στη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούμε. Έχουμε αλλοιώσει και τη φωνή όπως το ζητήσατε. Όντως πήρατε επιστολή εσείς από Κύπριο πλαστικό χειρουργό που σας έλεγε να τις αντικαταστήσει τον Ιούνιο? Όταν κάναμε την επέμβαση δεν είχαμε τέτοια πληροφορία. Τι σας ζητούσε η συγκεκριμένη επιστολή να κάνετε? Η συγκεκριμένη επιστολή έλεγε με κάποιους ιατρικούς όρους, για κάποιους λόγους, δεν ξέρω εγώ, πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση της επέμβασης, της σιλικόνης, για να δούμε αν είναι, βρίσκονται σε καλή κατάσταση κλπ. Όχι όμως γιατί υπάρχουν κάποια προβληματικά στη Γαλλία ή κάπου αλλού. Άρα υπάρχει, σας στέλνετε τον Ιούνιο μια επιστολή που σας λέει κάτι συμβαίνει με τις σιλικόνες, ξεκινάτε να τις παρακολουθάτε. Ναι, αλλά κάτι που δεν το μας το είχε πει ο γιατρός μας όταν κάναμε την επέμβαση πριν 3 χρόνια, ότι κάθε 6 μήνες θα θέλω παρακολούθηση. Μάλιστα. Άρα στην πορεία, εγώ έπαιρνα τις επιστολές, τις βλέπω μια, δύο, τρεις, μάλλον θα θέλουν λεφτά. Λέω, γιατί πέσανε οι δουλειές τους, κρίση, μπορεί να κάνουν επισκέψεις, και έτσι το είδα. Και δεν είναι εδώ σημασία. Όπως που πιάνω ένα τηλέφωνο. Ναι, πέστε μου να μεταφέρω. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο, από πού πληροφορήθηκε ότι οι γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε προσθετική μαστόν, κάθε 6 μήνες πρέπει να ελέγχονται? Αυτό είναι. Όταν έχουν πια αυτό δεν στέκεται. Θέλω να στην κυρία που είστε. Άλλο το αν έχει. Δεν μιλάω. Όχι για το συγκεκριμένο ένθεμα έλεγε. Ακριβώς. Η επιστολή του έλεγε. Ναι, αυτό προσπαθώ να μην περάσουμε το μήνυμα. Δίνω μεγάλη σημασία στο τι θα περάσει απόψε για την ψυχολογία των ασθενών, κύριε Τσιόλου. Μην ανησυχείτε. Θα το δούμε στη συνέχεια το μήνυμα. Ναι, μην περάσουμε το μήνυμα ότι όλες οι γυναίκες που οι γιατροί του δεν του είπαν κάθε 6 μήνες πρέπει να ελέγχονται. Γιατρέ, τώρα όμως υπάρχει εδώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βλέπετε ότι δεν ήταν άγνωστο στον ιατρικό κόσμο το προβληματικό των συγκεκριμένων σιλικόνων. Ενώ το Υπουργείο λοιπόν το πληροφορείται τον Δεκέμβριο επίσημα, γιατροί ξεκινούν και διαπιστώνουν ότι κάτι συμβαίνει από τον περασμένο Ιούνιο. Να σας διορθώσω. Ορίστε. Μπορεί να υπήρξε επίσημη ενημέρωση όχι προς την εταιρεία την οποία εκπροσωπώ. Η επίσημη ενημέρωση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας ή Υπουργείων Υγείας προς το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου. Υποθέτω ότι ήταν τον Ιούνιο, μπορεί και λίγο πιο νωρίς, του 10. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει. Καλά, γίνεται να μην ενημερώνεστε εσείς και να ενημερώνονται άλλοι γιατροί. Ενημερωθήκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο προμηθευτής, ο οποίος φρόντισε να πάρει το στοκ πίσω από τους γιατρούς στους οποίους προμήθευε. Δεν ενημερώθηκε ο κάθε γιατρός. Κανένας γιατρός λοιπόν από τον Ιούνιο και μετά δεν δικαιολογείται να έβαλε τέτοια σιλικόνη? Εάν έγινε η δουλειά όπως πρέπει, δεν ξέρω ακριβώς την ημέρα που ο προμηθευτής και ο γιατρός. Το Σεπτέμβριο δικαιούται κάποιος. Για να μην μείνουμε στις ημέρες. Του 10. Ο πρώτος που ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει ήταν ο προμηθευτής. Εάν ο προμηθευτής το έκανε. Του όλου και συνέχισαν όχι να βάζουν οι συνάδελφοι. Όχι είχαν στοκ, κύριε Τσούλη. Εάν ο προμηθευτής το έκανε και έχει πάρει πίσω το στοκ, τότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν έχει γίνει έτσι, αυτό δεν είναι θέμα της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ. Μάλιστα. Πέραν τούτου,
Εγώ πρέπει όμως να έχω τον λόγο για κάποια πράγματα που ιωρούνται. Τι έγινε με το FDA στην Αμερική και αυτή η εταιρεία ήταν στο blacklist. Από ό,τι πληροφορούμε, πρόκειται για ένα συγκεκριμένο προϊόν διαφορετικό από αυτό που διοχέτευε στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνεπώς, δεν θα το μελετούμε έτσι το θέμα. Όμως, υπάρχει ακόμα κάτι. Εδώ στην Ευρώπη υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί της Γερμανίας, Γαλλίας και Αγγλίας, τους οποίους εμείς εμπιστευόμαστε, γιατί όταν διοχετεύεται ένα προϊόν στην αγορά, ναι, ελεγμένο και πιστοποιημένο. Μου ανακυκλώνει την ίδια πληροφορία, ναι, αλλά με συγχωρείτε κιόλας. Αφού συμφωνήσαμε μαζί ότι η προδιαγραφή που έχει το συγκεκριμένο προϊόν, ναι, είναι σε λανθασμένη βάση. Το είπαμε. Δεν χρειάζεται τώρα να τα λέμε τα ίδια πράγματα. Επειδή μα έχουμε ένα προϊόν το οποίο μπαίνει στην Ευρώπη και λέει ότι είναι ασφαλές και οι κλινικές μελέτες έγιναν σε άλλες προδιαγραφές. Τι το σχολιάζετε τώρα αυτό? Το σχολιάζω γιατί το αφήσαμε να ιωρείται σαν ο γιατρός. Ναι, μα διαφωνείτε με αυτό που σας λέω? Όχι, δεν διαφωνώ. Άρα τελείωσε το θέμα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, είμαι έντονος. Αλλά είναι σαν να δίδω σε ένα γιατρό μια σιλικόνη που λέει ότι είναι Α και στην ουσία είναι Β. Εγώ συμφωνώ. Άρα τι το συζητάμε? Από την άλλη, όμως, υπάρχει ακόμα κάτι, κύριε Τσούλη, που είναι σημαντικό. Μισό λεπτάκι. Δώσε μου άλλο ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Ορίστε, καλησπέρα μαζί μου. Καλησπέρα σας, ναι, σας ακούω. Ναι, σας ακούω. Πέστε ναι μου το δικό σας περιστατικό. Εγώ πριν περίπου 9 χρόνια έκανα μια προσθήκη εφητευμάτων μαστών για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα. Αρχές του Οκτώβρη έκανα μαστογραφία με υπερήχους και έδειξαν ότι υπήρχε ρήξη έντο και εξωκαυστική στα εμφυτεύματα του δεξιού μαστού με διαγκωμένο τηλεφανέδες με σιλικόνη. Επικοινώνησα αμέσως με τον γιατρό μου τον πλαστικό, ο οποίος μου είπε ότι πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση και μου αν είχα κάνει δυστύχημα. Μετά εγώ αποφάσισα να κάνω την επέμβαση με άλλο χειρούργο. Δεν είχα καμία επικοινωνία με τον γιατρό τον πρώτο. Τη στιγμή που ήξερε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Σας πήρε τηλέφωνο? Ποτέ δεν με πήρε. Πήρα εγώ τηλέφωνο και ζήτησα να μου δώσει πιστοποιητικό της ποιότητος του εμφυτεύματος που μου έκανε. Δεν το πήρα το πιστοποιητικό ακόμη. Η κοπέλα υποσχέθηκε να το ρωτήσω γιατρό και μετά να μου πει τι θα κάνουμε. Το ζήτησα ξανά σήμερα. Μου μίλησε πολύ απέσιο γιατρό σήμερα. Προχθές τον πήρα εγώ. Του μίλησα πολύ ευγενικά και του είπα να με συμβουλεύει σε περίπτωση που πρέπει να κάνω ορισμένες εξετάσεις να ξέρω που βρίσκομαι. Και ήθελα να μάθει ποιος γιατρός έκανε το χειρουργείο. Του έδωσα το όνομα του νέου μου του χειρούργου. Καλώς μέχρι εδώ. Να. Όλη μέρα, όλο το βράδυ είμαι μέσα στο ίντερνετ, διαβάζω, μελετώ, προσπαθώ να δω πού βρίσκομαι, τι με περιμένει. Εδώ δεν μας λέει κανείς ακριβώς τι γίνεται. Αύριο ευχαριστώ, θα μας πούνε έχουμε καρκίνο, δεν να έχουμε. Να δω αν θα σας πω. Θα προσπαθήσω να κλείσω την εκπομπή με 2-3 συγκεκριμένες λογικές απαντήσεις. Έτσι και συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Κλέανθος. Βεβαίως, κανένας δεν περιμένει από τους γιατρούς να ελέγχουν κλινικά, χημικά, οτιδήποτε τα ενθύματα τα οποία βάζουν. Αλλά αυτό το οποίο περιμένει κάποιος, κύριε Τσούλη, από τους γιατρούς είναι να ενημερώνουν τους ασθενείς για τους κινδύνους. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή, γνωρίζω ότι στο εξωτερικό και νομίζω εδώ οι γιατροί μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν. Οι γιατροί δίνουν μια φόρμα, ενημερώνουν τον ασθενή μέσα για τα προβλήματα και τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν από μια τέτοια επέμβαση. Υπογράφει ο ασθενής ότι έλαβε γνώση για τους κινδύνους και μετά γίνεται επέμβαση. Δυστυχώς στην Κύπρο, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι κανένας. Μάλλον είναι μειοψηφία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν μπορεί να είναι ευθύνη. Ότι υπάρχει το δελτίο συγκατάθεσης του ασθενή. Και αυτό προνοείται από τον νόμο περί νοσηλευτηρίων, ο οποίος θεσπίστηκε πριν 2,5 χρόνια. Αν υπάρχει πιο παλιόν ιστορικό, αυτό δεν διέπεται από νόμο, συνεπώς μην το σύρουμε πάνω κάτω. Γιατρές, άρα σημαίνει ότι ο νόμος προνοεί γιατρές και δεν αυτή την τότε πληροφόρηση και την υπογραφή είναι από τον ασθενή και δίνεται στον κάθε ασθενή. Άρα δίνεται, λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι τελευταία. Όπως και η πληροφόρηση, όποια ζητήσει, όλες οι απαντήσεις πρέπει να του δοθούν. Προηγουμένως η κυρία Κουλέρ μου μίλησε για έναν κώδικα που είπε ότι είναι προσωπικός και εσείς προηγουμένως είπατε ότι... Γιατρέ, ακούτε ότι ακόμα και σήμερα πάνε ασθενείς στους γιατρούς και δεν λαμβάνουν απαντήσεις, έτσι. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα, τώρα. Τώρα το ακούσαμε. Γι' αυτό, κύριε Τσουρούλη, εμείς στα Europadona επιμένουμε ότι η γυναίκα, ειδικά για τον μαστό, πρέπει να πηγαίνει σε εξειδικευμένα κέντρα. Ένα κέντρο μαστού που μιλούμε για εξειδικευμένες εξετάσεις θα την προστάτευε από αυτήν τα εμφυτεύματα σε περίπτωση πάντα μιλούμε μετά από μαστεκτομή. Δώστε μου το επόμενο βήμα της έρευνας που είναι το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Θα δούμε κιόλας και 3 μαρτυρίες και θα επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε κι άλλο. Ορίστε. We'll be right back.
Στην Κύπρο υπολογίζεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες ενθέματα των δύο εταιριών. Κάποιες Κύπριες γνωρίζουν, αλλά και αρκετές δεν γνωρίζουν τον τύπο των εθεμάτων που φέρουν. Γυναίκες που χειρουργήθηκαν από Κύπριους γιατρούς, αλλά και από Άγγλους, Ισραηλινούς, αλλά και Σύρους. Έρευνα των 60 λεπτών καταδεικνύει ότι 4 στους 10 Κύπριους πλαστικούς χειρούργους έχουν χρησιμοποιήσει τα επικίνδυνα εθέματα PIP και Implants M. Επίσης, υπάρχει περίπτωση γιατρού του οποίου τα 60 λεπτά κατέχουν το όνομα, που συνεργάστηκε με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών αναλώσιμων και γέμισαν στην κυριολεξία την αγορά με τα συγκεκριμένα εθέματα. Αυτό όμως που προκαλεί την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης είναι η παντελής έλλειψη ενημέρωσης. Στο παζάρι των αναλώσιμων υλικών μέχρι τώρα υπήρχαν δύο ειδών σιλικόνες, οι φθηνές και οι ακριβές. Επώνυμες καταγγελίες γυναικών που βιώνουν τον εφιάλτη αναφέρουν πως οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί δεν ενημέρωναν τις πελάτησές τους για τις δύο αυτές επιλογές, ούτε φυσικά και για την προέλευση του προϊόντος. Πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και στις μαρτυρίες που σας υποσχέθηκα. Να δούμε δύο κυρίες οι οποίες άνοιξαν την ψυχή τους και μοιράστηκαν μαζί μας τον εφιάλτη των τελευταίων ημερών στην κάμερα των 60 λεπτών. Λοιπόν, ανακάλυψα τώρα ότι είναι η PIP και έχω προβεί και σε, να κάνω έναν υπέρηχο που δυστυχώς έδειξε ότι έχω ρίξει όταν επιστοποιήθηκε αυτό. Επικοινώνησα ξανά με τον γιατρό μου, ο οποίος αφισβήτησε το θέμα της ρήξης. Το μόνο που γνώριζα είναι ότι οι συγκεκριμένες σιλικόνες ήταν γαλλικού τύπου. Δεν είχα επιλογή στο... σε τιμή σιλικόνης, ας το πω. Κανονικά έπρεπε να μου δώσει ο ίδιος ο γιατρός τα δύο καρτελίτσες οι οποίες είναι πάνω στα ενθέματα, στο κουτί των ενθεμάτων. Ο ίδιος δεν μου τις είχε δώσει, κρατούνται στο φάκελό μου και όταν τις ζήτησα δεν μου έχουν δοθεί ακόμα και μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματα ακόμη δεν έγινε κατόρθωτο να τα πάρω. Όταν ζητήσαμε το κόστος για την αφαίρεση ήταν αρκετά αυξημένο και όταν εγώ είπα ότι δεν έχω αυτά τα λεφτά να τα διαθέσω τώρα για την αφαίρεση, η απάντηση ήταν να κάνω δάνειο. Ήθελα να κάνω προσθετική στήθους γιατί δεν είχα πολύ. Έκαναν και οι φίλες μου και δεν καταλαβαίνετε τον ότι ήταν σιλικόνη. Συστήσαμε με έναν γιατρό μου της Συρία πως ήταν πολύ καλός. Τελικά αποφάσισα και έκανα την επέμβαση τον Απρίλιο του 2010 και με 2.500 ευρώ έβαλα μου σιλικόνη. Δεν μου δεν την μάρκα, είπε μου ότι είναι γαλλική εταιρεία. Έχει και ο στομάες που τον πιάνω τηλέφωνο να μου πει τι έβαλε και ένα φάντος. Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο γιατρό ήταν γιατί ήταν πολύ φτηνός και καλός όπως μου είπα. Οι δικοί μας τα μέσα έθελαν 5.000 και πάνω. Τώρα, λέγαμε και πριν για τις υποχρεώσεις που έχει και ο ασθενής, γιατί δεν θέλω να είμαστε μονόχνοτοι. Υποψιάζουμε ότι όταν κάποιος πάει και κάνει την επέμβαση στη Συρία σε έναν γιατρό που του είπε ένας γνωστός, που του είπε ένας άλλος γνωστός ότι είναι καλός και φτηνός, αυτομάτως είναι σαν να παίζει κορώνα γράμματα και την υγεία του. Είναι, γιατρέ μου. Είναι πραγματικότητα ότι όταν ένας ασθενής πηγαίνει κάπου μακριά να χειρουργηθεί ή έστω στον τόπο του από ένα γιατρό που έρχεται λιγάκι και φεύγει την άλλη ημέρα και δεν μπορεί να έχει καλή επικοινωνία μαζί του, αυτός ο ασθενής είναι εκτεθειμένος. Αυτό γίνεται, μισό λεπτό, γιατί... αυτό γίνεται νόμιμα, δηλαδή από τη μια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει σύνορα, έτσι και επιτρέπεται η εργασία και στους 27. Μάλιστα. Στα 27 μέλη.
Συνεπώς, όποιος θέλει, Ισπανός, Γάλλος, Εγγλέζος, μπορεί να έρθει και να χειρουργήσει εδώ. Μπορεί να υποβάλει τα χαρτιά του στο Ιατρικό Συμβούλιο και να του εγκριθεί να έρχεται εδώ να εργάζεται. Το πρόβλημα είναι ότι αν έρχεται για μια-δύο μέρες, τρεις μέρες, αυτό δεν είναι επαρκής φροντίδα των ασθενών του. Ούτε και εάν όμως έχει μια συνεχόμενη συνεργασία με κλινική ή με κλινικές, αυτό διαφοροποιεί το δεδομένο. Με γιατρών του ίδιου κλάδου ή αν μένει επαρκή χρόνο για να μπορεί να φροντίζει τους ασθενείς του. Μάλιστα. Εάν ένας ασθενής πηγαίνει στο εξωτερικό, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Γιατί έρχεται πίσω, μπορεί να αντιμετωπίσει Ωραία. Μια ανεπιπλοκή και να μην μπορεί όποιος γιατρός να τον φροντίσει. Επιστρέφω λίγο στο ένα από τα βασικά θέματα που θέτουν καθ' όλη τη διάρκεια οι τηλεθεατές μας. Και είναι ερώτηση και προς τους τρεις. Τι θα γίνει με το αντίτιμο της αντικατάστασης? Από μια έρευνα που κάναμε, δείχνει ότι όλη αυτή η ιστορία μπορεί να στοιχήσει από 1.000 μέχρι και 2-3 χιλιάδες ευρώ. Αυτό ποιος το επομίζεται? Η κυβέρνηση? Μπορώ να μιλήσω? Ναι, ξέρω ότι η εταιρεία, τα λέγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει δώσει άτυπη, αν θέλετε, εντολή στα μέλη της, τα δικά τους έξοδα να μην τα χρεώνουν. Η εταιρεία μας έχει προτρέψει όλα τα μέλη της και το έχουν δεχτεί. Να μην χρεώνουν. Και ανεξάρτητα από ποιον έχει χειρουργηθεί η ασθενής, όταν υποβάλλουν σε εγχείρηση μια ασθενή που φέρει αυτά τα ενθέματα που θέλει να τα αλλάξει, να μην χρεώσουν να αμοιβή γιατρού. Από την άλλη όμως είναι η αμοιβή της κλινικής, η αμοιβή του αναισθησιολόγου, η αμοιβή των ενθεμάτων. Αυτά από τη στιγμή που κιόλας ο ασθενής δεν ήξερε. Πιστεύω ότι είναι ένα προσιτών ποσών, το οποίο όμως δεν ήξερε ο ασθενής. Δυστυχώς ο γιατρός είναι και αυτός ένας από τους τελευταίους που τα μάθε. Το κράτος, λέω, μήπως μπορεί να... Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας τουλάχιστον είναι ότι επειδή πρόκειται για περιστατικά τα οποία είχαν χειρουργηθεί για λόγους που δεν αφορούσαν την υγεία. Αισθητικής περισσότερο. Τα περισσότερα, κοσμητική. Αλλά επειδή είναι μεγάλο το πεδίο της αισθητικής, προτίμησα να μην το πω έτσι, θα γίνει συνεννόηση με τους γιατρούς τους για το πού πρόκειται να χειρουργηθούν. Το Υπουργείο Υγείας δεν θα αντικαταστήσει αυτά τα ενθέματα. Τώρα, στις περιπτώσεις που πρόκειται για γυναίκες που έχουν βάλει αυτά τα ενθέματα για λόγους μαστεκτομής μετά από καρκίνο του μαστού, μετά το τέλος αυτής της έρευνας που γίνεται, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά λέτε, τα περιστατικά. Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν η δικαιολογία του Υπουργείου το ότι δεν συμμετέχει στην αντικατάσταση, όχι στην αντικατάσταση, τουλάχιστον στην αφαίρεση αυτών των προθέσεων σε μια γυναίκα η οποία όμορφα και ωραία πήγε να κάνει μια επέμβαση την οποία πλήρωσε, από την οποία το κράτος μάζεψε αυτά τα οποία μάζεψε. Γιατί και ο γιατρός πλήρωσε το φόρο του και το ΦΠΑ το κράτος. Τι λέτε, γιατρέ, να το καταλάβετε, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Λέτε ότι θα πρέπει να κάνει τις επεμβάσεις το κράτος. Στην αφαίρεση τουλάχιστον. Το κράτος τουλάχιστον πρέπει να δείξει και ένα κοινωνικό πρόσωπο σε αυτή την περίπτωση. Παρόλο που την επέμβαση πρόσθεσης δεν την έκανε το κράτος. Και δεν είναι και αμέτωχο. Από ό,τι αποδεικνύεται, συζητώντας και προηγουμένως, το κράτος έπρεπε να είναι ενήμερο πολύ πιο νωρίς. Δεν είναι δυνατόν να ξέρω εγώ εδώ και ένα χρόνο ότι οι σιλικόνες αυτές ήταν προβληματικές και να ενημερώνει το κράτος επίσημα την εταιρεία πριν από ένα μήνα, δύο μήνες. Άρα λέτε ότι πιθανόν το κράτος να έχει το κράτος ρόλο να διαδραματίσει στην και πρέπει η να κλινική πλαστικής χειρουργικής. Οι γυναίκες οι οποίες, αφήστε με λιγάκι να ολοκληρώσω. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις σιλικόνες τους πηγαίνοντας στον γιατρό τους ή σε κάποιον άλλον συνάδελφο, θα το κάνουν από μόνες τις, έχω την εντύπωση, γιατί δεν θα μπουν στην διαδικασία και οι ίδιες να πάνε στο νοσοκομείο για τον Α ή τον Β λόγο, για τους δικούς τους λόγους. Οι υπόλοιπες όμως, οι οποίες δεν έχουν την ευχέρεια να το κάνουν, θα πρέπει το κράτος να τις καλύψει. Μάλιστα. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό όμως, και αυτές τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν την ευχέρεια να βάλουν σιλικόνες, θα έπρεπε το κράτος να τους καλύπτει την τοποθέτηση των σιλικόνων. Όχι, Γεωργία μου, είναι κάτι έτσι το οποίο έγινε. Το και... Αυτή η απόφαση του. Να ολοκληρώσω κι εγώ σε παρακαλώ. Ναι, αλλά τώρα κινδυνεύει η υγεία της γυναίκας. Μα αφού προηγουμένως λέγαμε ότι δεν κινδυνεύει η υγεία της. Δεν κινδυνεύει με καρκίνο. Με καρκίνο. Με καρκίνο δεν κινδυνεύει. Άρα, το Υπουργείο Υγείας θα κρατήσει αυτή την τακτική την οποία έχει ακολουθήσει όλη η Ευρώπη. Υπάρχουν κράτη στα οποία στα νοσοκομεία γίνονται επεμβάσεις αισθητικής, πλαστικής χειρουργικής και τοποθετήσεις σιλικόνων. Εκείνα τα κράτη, τα νοσοκομεία θα πληρώσουν για την αντικατάσταση της σιλικόνης. Κράτη στα οποία δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα πληρώσουν μόνο για τις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού μετά από μαστεκτομή, όπως έγινε στη Γαλλία, όπως πιθανά να γίνει και στην Κύπρο, μετά το τέλος της καταμέτρησης. Έχω ένα συνάδελφό σας στο τηλέφωνο. Καμία αντικατάσταση.
Τουλάχιστον με την αφαίρεση. Στην περίπτωση είναι, που χρειάζεται. Είναι το ίδιο στην σκεπτικό. Περίπτωση που χρειάζεται, έτσι. Και η τελευταία πληροφορία, αν είμαι σωστός, δεν είμαι σίγουρος, 1000%, τη μεταφέρω με μεγάλη επιφύλαξη, ότι στην Ελλάδα αποφασίστη να αντικατασταθούν στα νοσοκομεία. Να αντιμετωπιστούν μάλλον στα νοσοκομεία. Όλα τα περιστατικά της Ελλάδος. Εννοείται ναι. Και αφαίρεση και αντικατάσταση. Όχι αντικατάσταση. Αφαίρεση. Όχι αντικατάσταση. Ναι. Αφαίρεση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η οποιαδήποτε αντιμετώπιση αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει. Να ρωτήσω μια ερώτηση ιατρική όμως, με συγχωρείτε, απευθύνομαι στους γιατρούς. Εάν μια γυναίκα έχει αυτά τα εμφυτεύματα και μπορούν να, απλώς να αφαιρεθούν χωρίς να γίνει και πάλι αντικατάσταση. Μπορεί να παραμείνει μια γυναίκα. Μπορεί απλώς δεν θα έχει το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο είχε. Θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση ή θα χειρότερα. Χειρότερα. Άρα δεν έχει επιλογή. Από τη στιγμή που αφαιρέσει πρέπει να το αντικαταστήσει. Αντικαταστήσει. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα συνάδελφό σας στη τηλεφωνική γραμμή. Μισό λεπτό να τον ακούσω για μισό λεπτό. Παρακαλώ, γιατρέ. Ναι, καλησπέρα κύριε Τσουλούλη. Καλησπέρα. Σύντομα, αν μπορώ να ακούσω την τοποθέτησή σας, σύντομα παρακαλώ. Είστε ο κύριος. Ο κύριος Φίλιος Φιλίππου, πλαστικός χειρουργός. Ναι, γιατρέ μου. Ναι, κοιτάξτε, σχετικά με τον χρόνο που εξέσπασε αυτή η υπόθεση, πρέπει να πω ότι είναι από αρκετών καιρών από τον οποίο υπήρχαν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα αυτών των εμφυμάτων. Μπορώ να πω ότι Βρετανός χειρουργός το 2006 έστειλε επιστολή επίσημη στο αντίστοιχο σώμα που επιβλέπει τις ιατρικές συσκευές, το λεγόμενο MHRA στη Βρετανία, και τους προειδοποίησαν ότι είχαν προβληματικά ενθέματα. Nice. Παρομοίως και άλλος Βρετανός χειρουργός έκανε το ίδιο περίπου την ίδια εποχή και παραδόξως δεν επίστησαν καθόλου μέτρα. Άρα λέτε ότι αργήσαν και στο εξωτερικό, αργήσαμε και στο εξωτερικό. Εγκληματική αμέλεια, θα έλεγα, από τα regulatory bodies, από τα ρυθμιστικά σώματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις συσκευές, τις ιατρικές. Μάλιστα. Και είναι από λίγες άξιες όπως επετράπει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πιέζει ο χρόνος, συγγνώμη που είμαι τόσο βιαστικός. Κύριε Κλεάνθους, πώς το βλέπετε το πράγμα τώρα από τη στιγμή κιόλας που στην Γαλλία είναι υποπτώχευση η εταιρεία. Δηλαδή, προς τα πού θα στραφείτε τώρα εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, η πλέον εταιρεία δεν υπάρχει. Έχει ευθύνες για μένα, τουλάχιστον από τη μικρή έρευνα που έχω κάνει, και η ίδια Γαλλική Δημοκρατία. Η οποία δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνει, η οποία καθησύχασε τα πράγματα, ενώ ίσως από το 2000, εάν έπαιρνε σωστά τον κίνδυνο που είχε στείλει η αντίστοιχη Αμερικάνικη οργάνωση ή οργανισμός, ίσως από τότε έπρεπε να ερευνήσει πιο σοβαρά το θέμα. Και εκεί είναι τώρα η προοπτική και η δυνατότητα που έχει μια γυναίκα η οποία έχει πρόβλημα, ναι, ίσως και μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία να πιεστούν εξελίξεις. Σήμερα από αυτά που ακούσατε, διαπιστώνετε ότι ενέχει ευθύνη και η Κυπριακή Δημοκρατία, ή οι γιατροί της Κυπριακής Δημοκρατίας? Οι γιατροί έχουν ευθύνη στο σημείο εκείνο που δεν ενημέρωναν για τους κινδύνους, κύριε Σουρουλή. Από τη στιγμή που δεν έπαιρναν οποιασδήποτε υπογραφές από τους ασθενείς, όπου και οι ίδιοι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονταν για τους κινδύνους αυτής της επέμβασης, τότε ναι, πιστεύω ότι και εκεί μπορεί να είναι από το βήμα. Το λέω με επιφύλαξη βέβαια, γιατί μετά και οι γιατροί μπορούν, αν θέλουν, εάν υπάρχει μια οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εναντίον τους. Ένα παγκόσμιο κλίμα πλέον κατά της Γαλλίας. Ετοιμάζονται μαζικές αγωγές σε διάφορες χώρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Τώρα θα κάνουμε καταληκτικά σχόλια. Τα μαζεύω. Θα έρθω για να κλείσουμε. Κύριε Παπαδοπούλου, από αυτά που ακούσατε σήμερα, το καταληκτικό σας σχόλιο θέλω. Έχει δικαίωμα η κάθε γυναίκα που περνά μέσα από την εμπειρία του καρκίνου του μαστού και της μαστεκτομής να μην παραμείνει ακροτηριασμένη για το υπόλοιπο της ζωής της. Έχει δικαίωμα να αποκαταστήσει την ισορροπία του σώματός της. Άρα δεν είναι θέμα αισθητικής, δεν είναι θέμα καλοπιστικό. Άρα η πολιτεία έχει την ευθύνη να την προστατεύσει και να ελέγχει τα προϊόντα και να ειδοποιεί νωρίς. Αλλά λέω ότι και οι ίδιοι οι γιατροί έχουν την ευθύνη να ενημερώνονται έγκαιρα, όχι μέσα μόνο από το Υπουργείο, αλλά μέσα από τα επαγγελματικά τους σώματα. Κύριε Κουλέρμου, ξεκινάω μαζί σας γιατί έμεινε και μια έτσι αιχμή για την έλλειψη κέντρου ελέγχου του μαστού στην Κύπρο. Ναι, επειδή η κυρία Παπαδοπούλου μίλησε για την αποκατάσταση, ότι είναι δικαίωμα των γυναικών να χειρουργούνται σε εξειδικευμένα κέντρα αποκατάστασης μαστού. Και επειδή αισθάνομαι ότι η πλαστική χειρουργική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα κέντρα που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, με πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών και πολύ μεγάλη εμπειρία, θα ήθελα να τονίσω, για να μην μείνει αυτή η άποψη, ότι υστερεί το κέντρο αυτό σε κάτι άλλο και θα έλεγα ότι προστατεύει θαυμάσια τις γυναίκες. Τώρα, η λίστα ετοιμάζεται, μου λέτε,
Για την ώρα το Υπουργείο περιγράψατε ότι λίστα, δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην αντικατάστασή τους. Η λίστα έχει σχεδόν ετοιμαστεί. Νομίζουμε ότι έχουμε περίπου καταγράψει το μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι ενημερωμένες και από τους γιατρούς τους πλέον και έχουν δοθεί οδηγίες. Εσείς σε μια ασθενή σας, πλαστικό χειρουργό ρωτώ τώρα, θα τη συμβουλεύατε να τις αντικαταστήσει? Εάν θα μπορούσε να αντέξει την διαδικασία της παρακολούθησης, θα μπορούσε να το κάνει. Αν όμως θα ζούσε με τη συνεχή αγωνία και το άγχος, θα τη συμβούλευα να το αφαιρέσει. Να το αφαιρέσει. Εσείς, γιατρέ? Εγώ έχω δει καλά-καλά και έχω αναλύσει πολύ λεπτομερώς τις οδηγίες τόσο της Γαλλικής Αρχής Ασφαλείας των Προϊόντων, παρόλο που ανάμενα να μην οδηγηθούν τα πράγματα ως εδώ και εξαιτίας της και να της κατανεμονται ευθύνες από διαφορούς. Έχω δει προσεκτικά και αυτήν της Βρετανικής Υπηρεσίας και πρέπει να διευκρινίσω ότι οι ασθενείς δεν έχουν λόγο πρώτα απ' όλα να φοβούνται ότι αυτά τα θέματα θα τους προκαλέσουν καρκίνο του μαστού. Άρα όχι καρκίνος, έτσι, όχι προβληματικό καρκίνο. Ένθεμα δεν σημαίνει καρκίνος. Ναι. Ωραία. Το ότι υπάρχει πρόβλημα ρήξης του ενθέματος είναι μια επιπλοκή, αλλά δεν θα τις εδύναμε τόση σοβαρότητα να πανικοβάλλουμε τους ανθρώπους να αντικατασταθούν όταν ο ασθενής νιώθει ότι δεν θέλει να το έχει στην έννοια του, ότι ψυχολογικά τον ενοχλεί, να αντικατασταθούν αν έχει τοπικά στους μαστούς ενοχλήσεις και να αντικατασταθούν εάν με κάποια ανεξέταση ή υπερήχους ή άλλοι βρεθεί ότι τα ενθέματα πραγματικά είναι προς το τέλος τους ή αν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Ορίστε. Σας πέρασμα θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες εικόνες φαίνεται ότι σίγουρα έχουν πρόβλημα. Δεν διευκρινίσαμε όμως το ποιες ακριβώς, από πότε, γιατί υπάρχει μια χρονική περίοδος για να ησυχάσουμε μερικές γυναίκες, οι οποίες είναι ή πριν ή μετά, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο ή πριν από το 2001, ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Κατ' άλλα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ διαφωνώ με την αντιμετώπιση, την όλη αντιμετώπιση. Οι λίστες, τις οποίες το κράτος μέσω κατόπιν εντολής κάνει για τις γυναίκες, εμένα με βρίσκουν αντίθετο. Όχι ότι με βρίσκουν αντίθετο, νομίζω ότι δεν είναι η λύση. Τη λύση θα την δώσουν οι γιατροί. Ο κάθε γιατρός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν ευθύνονται για αυτό το οποίο έγινε, και επαναλαμβάνω, δεν ευθύνονται γιατί δεν ήταν εις γνώση τους, χρησιμοποίησαν ένα υλικό το οποίο είχε μια έγκριση. Φοβούνται όμως. Πρέπει να βγουν μπροστά, να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να έχουν το θάρρος να πάρουν τις γυναίκες, να πάρουν τις ασθενείς τους τηλέφωνο και να τους πούν ότι υπάρχει αυτή η σιλικόνη και αντιμετωπίστε, και να αντιμετωπιστεί όπως θα αποφασιστεί γενικώς, γιατί η αντιμετώπιση τελικά θα είναι παγκόσμια περίπου η ίδια. Θα καταλήξουμε κάπου. Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποιο είναι το σωστό. Επειδή ο κ. Χατζηπιέρας απουσιάζει στο εξωτερικό και δεν έχει υπόψη του τι είναι ακριβώς αυτές οι λίστες, πριν από λίγο τον ενημέρωσα ήδη, δεν έχουν στόχο να αντικαταστήσουν τη σχέση του ασθενούς με τον γιατρό. Είναι λίστες καταγραφής και συμβουλευτικές. Και η πρώτη συμβουλή είναι να απευθύνονται στον γιατρό τους, μέσα από τον οποίο θα βρουν τη λύση και να έχουν μαζί μια σωστή επικοινωνία. Άλλο είπα εγώ, ότι τη λύση θα την δώσουν οι γιατροί επικοινώνοντας με τις ασθενείς τις οποίες χρησιμοποιούν. Προτρέπει τους συναδέλφους του να λάβουν πρωτοβουλία και να μην κρύβουν. Οι λίστες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους πέντε που ήσασταν εδώ. Ευελπιστώ πως το φωτίσαμε όσο περισσότερο γίνεται το θέμα, έτσι, και δεν σπήραμε κυρίως τον πανικό. Τώρα, χωρίς να θέλω να σας πανικοβάλω για την επόμενη αντίστροφη μέτρηση. Φανταστήκατε ποτέ να είστε στη δουλειά και το παιδί σας ενώ είναι στο νηπιαγωγείο ξαφνικά να διαπιστώνετε ότι κόβει βόλτες σε ένα εργοτάξιο παραδίπλα? Και όταν και εφόσον το διαπιστώνει νηπιαγωγός, να το κάνει μαύρο στο ξύλο? Και κάποιες φορές, εάν και εφόσον έχει και νευράκια νηπιαγωγός, να καπνίζει κιόλας για να αισθάνεται καλύτερα και να του μανιάζει ο χώρος με τα παιδιά? Όλα αυτά στην επόμενη αντίστροφη μέτρηση, που θέτει στο μικροσκόπιο ξανά δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.